Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα από Σίδνεϊ, Αυστραλία, σε όλη την Ελλάδα. Τι είναι κάνετε? Μεσημεράκι εδώ τώρα, μία η ώρα. Καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Τι υπέροχη εικόνα είναι αυτή που μας δείχνετε, Ναι, είναι η γέφυρα στο Σίδνεϊ, εδώ το Harbour Bridge. Ναι. Είναι πολύ όμορφα, είμαστε πολύ κοντά στην πόλη. Σήμερα έχει ωραία μέρα. Ναι. Περνάμε υπέροχα. Μας λείπει η Ελλάδα βέβαια, αλλά περνάμε και ωραία εδώ στην Αυστραλία. Να βοηθήσω λίγο και να εξηγήσω ότι ο φίλος μας ο Τόμι Τσόνης είναι το καλύτερο μπουζούκι της Αυστραλίας και θα δείτε σε λίγο τι εννοώ. Έχει γεννηθεί στο Σίδνεϊ, αλλά οι γονείς του κατάγονται από Αγρίνιο και Ναύπακτο. Να δούμε λίγο, Τόμι, αν μου επιτρέπεις να μιλάμε στον Ενικό. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Να δούμε λίγο τι εννοώ ότι είσαι το καλύτερο μπουζούκι και έρχομαι να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Καταλάβατε τι σας λέμε. Δεν το πάμε τυχαία. Τόμι, πού είσαι εδώ ανεβασμένος πάνω στο τραπέζι και ξεσηκώνεις τον κόσμο? Μία δεξίωση γάμο στο Σίδνεϊ. Ναι. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες. Mm-hmm. Από ό,τι κατάλαβα, ναι, και βλέποντας και τα στοιχεία του ρεπορτάζ, παίζεις μπουζούκι σε πολλές εκδηλώσεις και σε γάμους και όχι μόνο. Και όχι μόνο στην Αυστραλία, στην Αμερική, στο Χόλιγουντ, στο Μπαλί, στο Ντουμπάι, στην Αγγλία και εδώ στην Ελλάδα, στη Σαντορίνη, και του χρόνου θα πας στην Κέρκυρα. Σωστά? Σωστά. Ναι, είμαι πολύ τυχερός που με καλούν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Mm-hmm. Βλέπουμε διάφορα μέρη και μου αρέσει, αγαπώ αυτό που κάνω και απλά διασκεδάζω τον κόσμο. Μου αρέσει να διασκεδάζω τον κόσμο και όλα τα υπόλοιπα γίνονται μόνα τους. Πιστεύω ότι έχει γίνει, γίνεται από μόνο του. Πώς ξεκίνησες με τον μπουζούκι, γιατί έχεις γεννηθεί από ό,τι βλέπω στην Αυστραλία και το πήρες από 7 χρονών και έγινε επάγγελμά σου, ο μπαμπάς σου, η συγγενή σου. Ποιος έβαλε έτσι στην αγάπη του μπουζούκι? Είμαι ο μόνος στην οικογένεια που παίζει μουσική. Ναι. Μου άρεσε, το είχα δει μια φορά, ήμουν πολύ μικρός, 7 χρονών. Έχω ξεκινήσει από 7 χρονών μαθήματα μπουζούκι. Και είπα στον παπά μου, θέλω να μάθω μπουζούκι. Μου αγόρασε ένα μπουζούκι και έτσι ξεκίνησε όλο. Για να ακούμε και τον ήχο λίγο και από το κάτω βίντεο. Βέβαια, κρατάς μπουζούκι και θα μας παίξεις και ζωντανά. Θα το εκμεταλλευτούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπουμε αυτό που λες τώρα σε γάμους από κάτω. Και πώς σε βρίσκουνε, Τόμι? Πώς έχεις γίνει πια γνωστός για το ότι παίζεις μπουζούκι και σε φωνάζουν σε γάμους? Πώς γίνεται? Ναι, εδώ στην Αυστραλία με ξέρει ο κόσμος. Εγώ δουλεύω, παίζω χρόνια σε δεξιώσεις και διάφορα. Mm-hmm. Τα πάντα, γάμους, βαφτίσια, ό,τι θέλετε. Αλλά ναι, με ξέρουν από το ίντερνετ, έχω και website, έχω σελίδα, έχω fanpage. Κυκλοφορεί όποιος σου αρέσει το μπουζούκι, αρέσει. Να ρωτήσω, μόνο στους Έλληνες αρέσει ή το έχουν ακούσει οι Αυστραλοί ή άλλες, από άλλες χώρες, όσοι ζουν εκεί? Σε γάμους διάφορες εθνικότητες. Και Αυστραλέζικους γάμους και Ιταλούς. Και τώρα προσπαθώ το μπουζούκι να κρατήσω την κουλτούρα τη δική μας, που πιστεύω ότι είναι πολύ όμορφη. Και στην επόμενη γενιά. Και έχει πιάσει, δηλαδή τώρα τελευταία είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Με κλείνω και σε διάφορους γάμους. Ιταλούς, Αυστραλούς, και λένε θέλουμε το μπουζούκι. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Με κλείνουν και τους διασκεδάζω. Χαίρομαι πολύ. Αλλά, Τόμι, βλέπουμε και το πώς στέκεσαι, πώς κάνεις με το μπουζούκι. Μου θυμίζεις κάτι λίγο ή πολύ από τον Μανώλη Χιώτη, ίσως και μέχρι και Τζίμι Χέντριξ. Ακόμα όταν βλέπω... Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα κοπλιμέντα που θα μπορούσες να πάρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Προσπαθώ εδώ στην Αυστραλία το μπουζούκι το έχουν σαν πρώτο, δηλαδή όπως είναι ο τραγουδιστής είναι και το μπουζούκι, και προσπαθώ να το κρατήσω αυτό, προσπαθώ να διασκεδάζω τον κόσμο και απλά να παίζω σε μια καρέκλα που είναι και αυτό βέβαια κάτι
που γίνεται στην Ελλάδα πάρα πολύ, να διασκεδάζω τον κόσμο. Μπράβο. Αυτό προσπαθώ να κάνω και ο κόσμος του αρέσει. Ανταποκρίνεται και φαίνεται. Ναι, στην Ελλάδα έρχεσαι ωραία. Καθόλου. Βλέπω Αγρίνιο και Ναύπακτο. Πανέμορφη ναι, Ναύπακτο. Και το Αγρίνιο βέβαια, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Στην Ελλάδα έρχομαι κάθε χρόνο, μπορεί και δύο φορές το χρόνο. Μπράβο. Έχω έρθει πάρα από 30 φορές. Έχω υπηρετήσει φαντάρος στην Ελλάδα. Νιώθω Μπράβο. Πολύ Έλληνας. Είμαι Έλληνας από Έλληνες γονείς. Βέβαια, νιώθω πιο πολύ Έλληνας από Ελλήνο-Αυστραλός, ας το πούμε, επειδή έχω γεννηθεί στην Αυστραλία. Και φαίνεται αυτό που λες, Τόμι. Γέννημα θρέμα Αυστραλίας και τα μιλάς στα ελληνικά καταπληκτικά και μπράβο και στους γονείς σου. Έχει γίνει δουλειά μέσα στο σπίτι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Ω, κοιτάξτε, ναι, Γλέντι εδώ, κοίταξε εδώ τι γίνεται. Έχεις ξεσηκώσει, για να ακούσουμε λίγο, έχεις ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Αυτό θα πει Γλέντι. Και σκηνικό, έτσι. Και είχες και ολόκληρη παρέα με τα νταούλια γύρω-γύρω. Αυτά που παίζουμε και εμείς για τις αγορές. Ξέρεις, αυτά είναι τα νταούλια. Αλλά έρχεται τις παινιές του. Θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ό,τι μπορούμε, διαφορετικό. Για κάτι που πιάνει στον κόσμο, διασκεδαστικό. Έτσι. Τι διαφορετικό θα κάνεις για μας τώρα, τι θα μας αφιερώσεις. Παίξω κάτι. Ό,τι θέλεις. Απροβάριστο, έτσι, ό,τι θέλει. Ό,τι θέλεις, ό,τι σου κάνει και αυτό. Αυτά είναι τα καλύτερα. Έτσι. Okay, να φύγει. Ωραία, ξεκινάμε. Πάμε, πάμε. Ωραία. Από τις κάμερες. Συγχαρητήρια. Και δεξιοτεχνία και αίσθημα. Συγχαρητήρια. Μπράβο Ευχαριστώ. Σου. Πριν κλείσουμε... Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πριν κλείσουμε, θα ήθελα να σου πω ότι πρέπει να ξανασυνδεθούμε και να μας κάνεις έτσι, βλέποντας τώρα όλο αυτό το πλάνο πίσω σου, Τόμι, επειδή για μας η Αυστραλία είναι κάτι που μάλλον δεν θα δούμε ποτέ στη ζωή μας, να μας κάνεις λίγο κάποια στιγμή τον ξεναγώ, να μας ξεναγήσεις. Θα είναι χαρά μου, όποτε ωραία. Θέλετε. Ωραία, ωραία. Σου εύχομαι κάθε καλό, καλή επιτυχία στη δουλειά σου, να κουβαλάς έτσι πάντα την Ελλάδα μέσα σου. Πάντα. Ευχαριστώ να είσαι πολύ. Καλά. Και καλά κι εσείς. Και πάλι ευχαριστώ που με καλέσατε. Να είστε καλά. Καλό χειμώνα σε εσάς. Χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό ήθελα να πω. Θες να στείλεις χαιρετίσματα σε κάποιο συγγενή σου. Χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο. Από μένα, τον Τόμι Τσόνι. Και αγάπη σε όλο τον κόσμο και υγεία πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Τόμι. Την αγάπη και από εμάς. Καλή σου μέρα.